Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα κάνουμε βίντεο για το Zoom Freak 2, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι μπασκετικό, το γνωρίζετε όσοι παίζετε μπάσκετ και όσες παίζετε μπάσκετ. Είναι η δεύτερη έκδοση των παπουτσιών του Γιάννη Αντετοκούμπο μετά τα Zoom Freak 1. Θα υπάρξουν κι άλλα, και Zoom Freak 3 και 4 και πάει λέγοντας. Όσο παίζει ο Γιάννης από εκεί θα βγαίνει. Η συμφωνία δεν διακόπτεται προφανώς, διότι παίζονται πολλά εκατομμύρια. Ιδιαιτέρως όταν παίζει καλά και πάει για τα MVP και τα σχετικά, ξέρετε πως πάει αυτό, στα brand. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτό το συγκεκριμένο χρώμα για έναν πολύ απλό λόγο, διότι τώρα αυτό είναι το πιο φθηνό από όλα. Επίσης, υπάρχουν και άλλα χρωματικά, άλλοι χρωματικοί συνδυασμοί, αλλά έχω την αίσθηση ότι διαφοροποιούνται λίγο τα υλικά ή είναι διαφορετικά. Αυτό ίσχυε και στα KD13. Παρότι γράφει Nike το ίδιο υλικό σε όλα, παρότι οι πολιτές οι άμπαλοι λένε ακριβώς το ίδιο, στην πραγματικότητα όταν τα φοράς είναι διαφορετικές οι αισθήσεις. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, εγώ το πήρα αυτό. Το μοτίβο δεν είναι της Νιγηρίας. Της Νιγηρίας λεγόταν Νάγια, Νάτζα, κάπως έτσι. Και ήταν πράσινο πω, ανοιχτό πράσινο. Εδώ είναι το μοτίβο στρατιωτικό. Δηλαδή, μη σας μπερδέψουν οι φωτογραφίες. Βλέπετε, είναι παραλλαγή το σχέδιο στρατού και καλά. Οκ. Okay. Και ξεκινάμε. Έχει το σηματάκι της Nike εδώ. Εδώ πέρα γράφει Freak. Εδώ. Βλέπετε. Γράφει Freak. Εδώ συνεχίζει το λεγόμενο ζγούς ή ζους, πώς το λένε, τέλος πάντων. Ζγούς το λένε. Εδώ είναι το σήμα του Αντετοκούμπο. Στο κουτί έχει την υπογραφή του. Για τους φαν των κουτιών. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν και τα κουτιά τα όμορφα κρατάνε. Η γλώσσα είναι αυτή. Έτσι. Έχει εδώ πάλι το Freak. Και η εξωτερική σόλα που γράφει εδώ τα ονόματα από τα αδέλφια του. Και εδώ γράφει εδώ Charles και Βερόνικα, τον μπαμπά του και τη μαμά του. Κάτι που ίσχυε και στο πρώτο και στο Zoom Freak 1. Λοιπόν, ξεκινάμε από το υλικό. Το υλικό μάγκες μου και μάγκησές μου είναι, θυμίζει πολύ υφασμά και θα το πω ότι είναι υφασμάτινο, δεν θα μπω να... Κανονικά έπρεπε πρώτα να δω τι λέει Nike για να σας πω. Εγώ θα σας πω ότι είναι υφασμάτινο, δηλαδή αν είναι μέσα αυτό, είναι πολύ καλό. Είναι ωραίο απαλό, πολύ γλυκό στο πόδι, δεν σε σφίγγει καθόλου. Ανεβαίνει παντού, γύρω γύρω. Και ταυτοχρόνως υπάρχει συνθετικό δέρμα εδώ και εδώ σε όλο αυτό. Αυτό φυσικά γίνεται για τη στήριξη, όμως προσφέρει και εκπληκτική αίσθηση άνεσης. Έτσι. Η γλώσσα έχει επίσης πάνω της και συνθετικό δέρμα, αλλά είναι και μαλακή, είναι τα λεγόμενα pad που λένε. Φαίνεται περίεργο το σχέδιό της, αλλά στην πραγματικότητα αν πάτε από μέσα το χέρι, αν πας από μέσα, θα δεις ότι είναι φυσιολογική. Απλώς απ' έξω έχει περίεργο σχήμα. Είναι πολύ μαλακή, ωραία, άνετη, καλύτερη από το πρώτο. Γενικώς είναι από τις καλές γλώσσες που έχω συναντήσει. Εμένα γενικώς μου αρέσουν και αυτά που μοιάζουν με ενιαίο και στην αίσθησή τους. Είναι ωραίο. Έτσι. Το από μέσα είναι αυτό. Σε αυτό το χρώμα είναι έτσι. Ωραίο το μαξιλαράκι. Επίσης υπάρχει εδώ το κλειψάκι. Βλέπετε. Υπάρχει και εδώ. Τα κορδόνια είναι ωραία ποιοτικά. Έχουν κοντό μήκος, αλλά όχι κοντό που να σε νευριάζει. Κοντό που δένει ακριβώς και δεν έχει θέμα στο να λυθεί, να φύγει, να τα βάλεις μέσα στο παπούτσι, τίποτα. Πολύ ωραίο, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, τα κορδονάκια του. Έτσι, λοιπόν, έχει zoom μπροστά, φάιλον, σόλα φάιλον, αντικρατασμική δηλαδή, η οποία είναι πολύ καλή, μαλακή, ευχάριστη, δεν είναι σκληρή. Εδώ γράφει το air zoom, το οποίο όμως είναι μπροστά, όχι πίσω, παρότι το γράφει εδώ. Η φτέρνα είναι εξαιρετική, πολύ καλή, πιάνει αχίλιο τέντοντα, αστράγαλο, δένει πολύ καλά, γενικά και στον αστράγαλο, έχει εκπληκτικό κλείδωμα. Γενικώς ο Αντετοκούμπο, επειδή ήταν φαν κόμπι παπουτσιών, είναι έτσι και τα παπούτσια του, έχουν πολύ καλό κλείδωμα. Αυτό όμως έχει καλύτερο κλείδωμα από το 1, γιατί το 1 κλείδωνε εδώ, έτσι, δεν είχε αυτό. Ήταν λίγο αυτό. Ενώ τώρα πάει όλο μαζί ενιαίο και το κάνει ημίμποτο. Δεν σου κλείνει τον αστράγαλο,
είναι από κάτω του, τον πιάνει. Όχι από κάτω του τον αφήνει, από κάτω τον πιάνει πλέον, τον αγκαλιάζει λίγο. Όσοι έχετε βάλει τέτοια θα καταλάβετε τι εννοώ. Έτσι, το μέγεθος είναι true to size, κανονικότατο, δεν έχετε πρόβλημα, διότι το παπούτσι είναι άνετο, δεν σφίγγει καθόλου εδώ, σου δίνει χώρο. Αυτό βέβαια άλλοι μπορεί να μην σας αρέσει, να σας χαλάει τη σταθερότητα, μπορεί να νιώθετε λίγο περίεργα, αλλά γενικώς τα παπούτσια τώρα, οι νέες γενιές παπουτσιών, πάνε σε αυτή την κατεύθυνση, στην άνεση. Δεν πάνε τόσο στην σφιχτή εφαρμογή, αν το προσέξετε. Εκτός από συγκεκριμένα μοντέλα. Η εξωτερική σόλα είναι μια χαρά, δεν γλιστράει. Αυτό το πίσω με φοβίζει λίγο. Δηλαδή, αν βάλω βαθμό, εδώ θα βάζα, ξέρω εγώ, παράδειγμα 10, εδώ θα βάλω 8. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι κακό. Δηλαδή, σε παρκέ μια χαρά θα είναι, σε καθαρό, έτσι. Τώρα, σε σκονισμένο, υποτίθεται ότι αντέχουν αυτά. Και μου φαίνεται πολύ καλή και ανοιχτό. Εγώ θα έλεγα, αν το μπροστά το μοτίβο ήταν και πίσω, γιατί μιλάμε για μεγάλη λιθιότητα αυτό που βλέπετε τώρα, έτσι. Αν το μπροστά ήταν και πίσω, το παπούτσι θα έχει top εξωτερική σόλα. Top όμως. Δεν πρόκειται να, δηλαδή δεν θα νιώθεις τίποτα από γλιστρήματα. Επίσης, έχει εξόγκωμα εδώ, το οποίο δίνει σταθερότητα γιατί είναι έτσι. Έρχεται εδώ. Θυμάστε τα Ultra Fly 2. Αυτό το πράγμα είχανε. Βλέπετε αυτό εδώ το εξόγκωμα. Εμένα προσωπικά αυτό μου αρέσει στο βήμα, στο δικό μου πέλμα. Στο δικό σας μπορεί να μην αρέσει. Σε μένα μου αρέσει. Αυτό είναι για τη σταθερότητα. Εγώ τη χρειάζομαι. Γιατί έχω ξαναφέρει σε άλλα βίντεο, έχω υπερπρινισμό. Αλλά και ο υγιής δεν έχει πρόβλημα, έτσι εννοείται. Τώρα, τι ξέχασα να πω. Ξέχασα κάτι. Μεγεθολόγιο σας είπα. Εξωτερική σας είπα, υλικά σας είπα. Όχι, δεν ξέχασα κάτι. Εφαρμογή θα σας πω. Σας είπα, είναι λίγο άνετο. Είναι λίγο, έχει λίγο όγκο. Δηλαδή δεν το λες και παπούτσι τελείως πάνω στο πόδι σου. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι και τα παπούτσια των παιχτών, παιδιά, είναι για τους παίχτες. Που σημαίνει ότι όπως παίζει ο παίχτης, έτσι βολεύει και αυτό το παπουτσάκι. Οπότε μην παραξενευτείτε άμα δεν σας κάθεται καλά ή κάτι δεν σας κολλάει. Εγώ προσωπικά θα σας πρότεινα, αν το θέλετε πολύ, για να το έχετε, γενικά γιατί είναι του Γιάννη, γιατί έτσι θέλετε τέλος πάντων, μπορείτε να το έχετε, αλλά όχι σαν νούμερο 1 στο rotation. Εγώ θα το έκανα παπούτσι προπόνησης ή θα το πήγαινα σε ανοιχτά γήπεδα ίσως. Γιατί όχι. Για ατομική προπόνηση άνετα και ίσως για κανένα ματσάκι, δηλαδή για το μάτς που θέλω να χτυπήσω δεν θα το βάζα, θα βάζα άλλο. Για τη σιγουριά των κινήσεων εννοώ. Όμως με το καιρό, αφού θα προπονιόμουν, υποτίθεται, πιθανόν θα το συνήθιζα και από εκεί πέρα θα. Γιατί ρε παιδιά, κακά τα ψέματα, όταν αγοράσαμε το πρώτο μας παπούτσι, που για μένα ήταν το end-to-end τότε, δεν ξέραμε από εφαρμογή, δεν ήξερα τίποτα. Το συνήθισα και ένα που έφτασε σήμερα να λέω γι' αυτό, ας πούμε. Δηλαδή είναι και λίγο θέμα συνήθειας. Πρέπει να αφήσεις και λίγο τον εαυτό σου, γιατί όταν παίζεις μετά τα ξεχνάς αυτά. Εκτός αν παρά είναι πλαδαρό. Όμως εφόσον πας στο νούμερο σου, δεν έχεις πρόβλημα. Τώρα. Οι πλατύποδες, οι ελαφρώς πλατύποδες. Οι ελαφρώς πλατύποδες δεν έχουν πρόβλημα. Οι πλατύποδες, αν σας αρέσει η εφαρμογή καλή, όχι να σας πιέζει, απλώς να είναι τούμπανο, αγκαλιά, κανονικό μέγεθος. Αν θέλετε χώρο, μισό πάνω, για να αγκαλιάσει πάλι χαλαρά. Γιατί σφιχτή εφαρμογή δεν έχει. Δεν έχει. Το κλείδωμα είναι ωραίο και στη γλώσσα. Εδώ γενικά το κλείδωμα του είναι φοβερό, γενικώς με το που δεν σκορδώνει. Και είναι και πολύ όμορφο στο πόδι, θα το δείτε μετά στο βίντεο. Είναι πολύ ωραίο, έτσι όπως κάθεται η γλώσσα, είναι πολύ όμορφη. Είναι ανώτερο το Zoom Freak 1, το πατάει για πλάκα όμως. Και η εξωτερική σόλα είναι τρομερή μπροστά στο 1, αλλά και το σύνολο του παπουτσιού. Πολύ καλύτερο το 1, όχι καλύτερο υπόλοιπων κορυφαίων παπουτσιών. Αλλά είναι πολύ τίμιο και γενικώς όσοι δεν πολύ τρελαίνεστε και δεν θέλετε να το πολύ ψάχνετε, θα βολευτείτε μια χαρά. Δηλαδή μην το φοβηθείτε, τώρα είναι σε εκπτώσεις. Πάρτε το. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.